Νούμερο 1-40, νούμερο 40 ο Σπέντζο για την ομάδα τη Γίνων Eurobank. Αν δεν του έκανε το χατήρι μπάλα για να περάσει ακριβώ στη μικρή περιοχή, κάνει τη σέντρα εκεί που είναι ο Σαχινίδη. Με τα χίλια ζόρια διώχνει η αμυντική. Ο Σαχινίδη κοντά στο τέρμα, κάνει το σουτ και ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν που το 1-0 είναι γεγονό για την ομάδα τη Γίνων Eurobank από αυτή την προσπάθεια του Σαχινίδη. Να δούμε θα καταφέρει να σκοράρει ο Σαχινίδη μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ και βέβαια ήταν εύκολη υπόθεση για αυτόν το 2-0. Έκλειψε την μπάλα από τους αντιπάλους. Μπήκε, ξεχύθηκε ο Σαχινίδης μέσα στην φάουλ προηγουμένως στην αντίπαλη περιοχή. Ένα σούτ από τον Άλεξ Παπαδόπουλο. Η μπάλα ξεφεύγει από τα χέρια του goalkeeper Κολοβού και έτσι λοιπόν είναι γεγονός το 3-0 για την ομάδα της Γίνων Eurobank. Ο Άλεξ Παπαδόπουλος τρύπωσε μέσα στην περιοχή της ομάδας της Intrasoft. Έπιασε αυτό το δυνατό σούτ. Το δυνατό σου, την μπάλα έφυγε από τα χέρια του goalkeeper για τον Νίσα, ο οποίος θα κάνει το 5-0 νωρίς. 5-0 λοιπόν για τον Νίσα που έκλεψε την μπάλα, ακολούθησε την πορεία της μπάλας, την έκλεψε από το λάθος γύρισμα του αμυντικού και έτσι λοιπόν στο 50 λεπτό έγινε το 5-0 γίνον Eurobank. Ο Μπακόλας το εκτελεί το φάουλ και τελικά η μπάλα καταλήγει μέσα, ο Μπακόλας εκτέλεσε το φάουλ, έγινε η κεφαλιά εκεί, η ομάδα καταφέρνει και κάνει το 5-1. Χτύπησε σε σώματα η μπάλα από το φάουλ που εκτέλεσε εκεί ο Μπακόλας και η ομάδα της Intrasoft μειώνει στο σκορ σε 5-1. Επιμένει. Ωραία παλιά για τον Νίσα που βγήκε ωραία στην πλάτη των αμυντικών. Νίσα μόνος του με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κάνει το 6-1 σε αυτή τη φάση. Να λοιπόν γρήγορα και απλά ο Νίσα κάνει το 6-1. 2 γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Από την γρήγορη παλιά που το έγινε βγήκε πίσω από την πλάτη των αμυντικών και πάλι έσπασε το τεχνικό offside. Ένα μακρινό σουτ από τον Χρονόπουλο προσπάθησε να ευνηδιάσει μπάλα στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Κολοβού που ευνηδιάστηκε. Ένα έξυπνο μακρινό σουτ από τον Χρονόπουλο.